Την ώρα που όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας φεύγουν για να κάνουν την τύχη τους στα ξένα, η Αλέκα Καμιλά και ο σύζυγός της Πρέντραγκ στο Γιάκοβιτς επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Για πόσο καιρό ήρθατε? Ήρθαμε να μείνουμε προς το παρόν, θα δούμε. Μένουμε εδώ τώρα. Μένετε τώρα εδώ. Γνώμη σας και για την όλη κατάσταση έτσι που βιώνουμε, αν είστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα? Γι' αυτό ήρθαμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πάνε καλύτερα. Το ζευγάρι έχει αφήσει οριστικά πίσω του την Αμερική και ο Πέτζα οργανώνει την επόμενη επαγγελματική του κίνηση στην Ελλάδα, ενώ η Αλέκα είναι πια μία μαμά αποκλειστικής απασχόλησης. Θέλετε να ετοιμάσετε κάτι καινούργιο, ίσως και επαγγελματικά εδώ στην Ελλάδα? Όχι, προς το παρόν δεν μπορώ, γιατί έχω 3 παιδιά και μου τρώει πολύ χρόνο αυτό. Αλλά το απολαμβάνω πολύ. Αυτό ακριβώς, πώς είναι να είστε με 3 έτσι μικρά παιδιά και να έχετε αφήσει πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις? Γιατί το κάνατε χρόνια. Ναι, είναι τέλεια. Είναι καλύτερα από ποτέ τώρα, ναι. Σας λείπει? Όχι, δεν μου λείπει. Δεν έχω καιρό να το σκεφτώ. Όλη μέρα ασχολούμαι με αυτό τώρα. Μαμά. Επαγγελματίας μαμά. Η επαγγελματίας μαμά το λοιπόν και ο Πέτζα ήταν οι δύο παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση στο σόου Δευτέρα Παρουσία που παρουσιάζουν ο Αντώνης Λουδάρος και η Μπέτη Μαγκύρα. Να δείτε πολύ ωραία τραγούδια, σάτυρα, ταχυδακτυλουργικά κόλπα, εκπλήξεις από καλεσμένους. Ιδιαίτερα πράγματα. Θα παίζει το κοινό, τα σκετσάκια, δηλαδή είναι interactive τελείως το, εδώ η κατάσταση. Σηκώνουμε τον κόσμο και παίζει μαζί μας. Είναι υποχρέωσή μας πια να προσέχουμε πολύ τι προσφέρουμε. Και έχουμε βάλει όλοι μαζί τα δυνατά μας. Αυτό δεν κάνουμε. Βάζουμε τα δυνατά μας. Αυτά που λέτε έγιναν στην όμορφη Γλυφάδα. Μια νύχτα ιδιαίτερη που είχε και φεγγαράδα.